Και τώρα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα υποδεχθώ ένα πάρα πολύ όμορφο και σεξι κορίτσι, μια Ελληνίδα. Ελληνίδα, λέμε τώρα, κατά βάση κατάγεται από δύο Ηπείρους και τέσσερις χώρες. Αλλά εγώ πιστεύω ότι όποιος άνθρωπος του αρέσει να ζει σε αυτή τη χώρα, ζει αρκετά χρόνια, δουλεύει εδώ και περνάει καλά εδώ, είναι Έλληνας. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι και η Σάγια, η οποία θα έρθει σε λίγο, είναι Ελληνίδα. Η Σάγια για ένα χρονικό διάστημα μας μπέρδεψε, διότι βγήκε ένα κομμάτι στα ραδιόφωνα και δει στα ραδιόφωνα που παίζαν ξένη μουσική, μια κομματάρα θα έλεγα, και όλοι ψαχνόμασταν να δούμε για ένα χρονικό διάστημα ποια ξένη το έλεγε. Ποια ξένη το έλεγε, τελικά ήταν μια δικιά μας. Εδώ παραδίπλα. Λίγο αλλιώτικη, αλλά κουκλάρα. Σάγια. You can try, but you can win in this game of love. When your tears have all dried out, you will see the truth. Now we go on separate ways, breathing life to a different place. Now we tread another road, walking to our place unknown. Hello. Τι κάνεις? Τι να κάνω, σε βλέπω και σκέφτομαι αυτά που μου λένε. Τι μου λένε? Τι σου λένε? Τι μου λένε οι φίλοι μου? Άμα έρθει η Σάγια εκεί να τη ρωτήσεις αν έχει φίλο ή αν είναι ελεύθερη, να έχουμε κι εμείς ελπίδα. Είμαι ελεύθερη. Ναι. Ναι. Πώς το φαντάζεσαι τον άντρα? Πώς το φαντάζομαι? Έξυπνο. Ναι. Με χιούμορ. Μια δόση τρέλας. Ψηλό. Ψηλός. Πολύ ψηλό. Γλυκός να είναι. Ναι. Να με σέβεται. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει πάρα πολύ η εξωτερική εμφάνιση, γενικά. Και να είναι και άσχημος, δηλαδή, να είναι χάλια. Άσχημος. Εντάξει, γοητευτικός. Γοητευτικός να είναι. Γοητευτικός. Άμα είναι πολύ έξυπνος. Άμα είναι, έχει πάρα πολύ πλάκα. Αλλά έχει μία κυλίτσα, τον κόψαμε. Εντάξει, και μερικές κυλίτσες είναι και... Ναι, σεξι. Ναι. Είναι ωραίο στον άντρα, εντάξει. Ναι, στην Ελλάδα λένε ότι άμα έχεις κυλίτσα είσαι πιο δυνατός άνθρωπος. Πιο δυνατός. Ναι. Μπορεί, μπορεί. Τα πόδια δικά σου είναι ή τα μεγάλωσες, πει έκανες καμιά πλαστική εγχείρηση και μεγάλωσαν... Τα δανείστηκα και ήρθα. Τα δανείστηκες και ήρθες. Ναι, γιατί βέβαια και τον κόσμο και άλλοι μου λένε τι πόδια είναι αυτά, ρε παιδάκι μου. Και στο σπίτι σου είσαι και η κοντή, έμαθα. Ναι, είμαι η πιο κοντή της οικογένειάς μου. Η μαμά σου είναι πιο ψηλή. Είναι πιο ψηλή, είναι 1,80. Ο μπαμπάς είναι 1,90 και κάτι. Αυτό με τη μαμά και τον μπαμπά εμένα με έχει μπερδέψει πάρα πολύ. Καταλαβαίνεις. Αυτό το mix grill. Mix grill. Mix grill. Ναι. Το mix grill. Γιατί ο μπαμπάς είναι Δανός. Είναι Δανός. Η μαμά είναι από την Καϊάνα. Νότια Αμερική. Η γιαγιά σου είναι από τη Γρυλανδία. Γρυλανδία. Και ο παππούς σου ήταν Ινδιάνος. Τι άλλο μας λείπει δηλαδή. Είπα ότι είσαι Ελληνίδα. Αισθάνεσαι λίγο Ελληνίδα? Αισθάνομαι. Αρκετά Ελληνίδα. Ναι. Νομίζω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτή η χώρα. Σοβαρά. Οπωσδήποτε. Δεν σε βλέπω να τον ονειρεύεις το γάμο ακόμα όμως. Όχι τώρα, όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Μην βιάζεσαι. Έχω χρόνο. Μην αργείς και πολύ, αλλά μην βιάζεσαι.
Όχι, εντάξει, τώρα. Τώρα είσαι στα καλύτερά σου. Ακριβώς. Οι άντρες, σ' αρέσουν οι Έλληνες. Οι άντρες, εσύ. Ή μήπως αρέσουν τίποτα δανείοι και σαν τη μάνα σου. Όχι, καλά. Λίγο ξενέρωτη σε σχέση ξενέρωτη. Με την Ελλάδα. Πού τη βρήκε η μάνα στο Δανό, αντί να έρθει εδώ να, βρει, να κάνει και σένα να βρει κι άλλον έναν Έλληνα, εσύ. Ναι, λίγο. Μια μ' αρέσει, παιδί. Οι άντρες που να έχουν μια δόση τρέλα, α πούμε, να είναι αθόρμητοι. Ζεστή. Αυτό υπάρχει εδώ. Υπάρχει και ένα χάος γενικά στην Ελλάδα που μου αρέσει πάρα πολύ. Σου αρέσει το χάος, σε βλέπω. Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Δεν μπορώ την ησυχία και εκεί πάνω έχει πολύ ησυχία. Δεν μου λες, κορίτσι μου, ντύνεσαι πάρα πολύ σεξι. Στον Καζού. Στον Καζού. Μαζί με Ονειράμα, Μύρινα Στρατή, Μακέντζελο. Είναι και Ονειράμα. Καλά, και okay, Ονειράμα. Όλα τα παιδιά είναι. Ο δικός σου Μαρκάντζελο, αυτός τα γράφει τα κομμάτια. Αυτός έχει γράψει συγκεκριμένο. Ναι. Το Far From Everything. Στο δίσκο μου έχω γράψει εγώ πάρα πολλά τραγούδια και μουσική και στίχο. Κάποια καινούργια παιδιά ταλεντούχα πολύ. Ξέρεις μουσική, δηλαδή παίζεις πιάνο, κιθάρα. Παίζω με το αυτί μου. Παίζεις με το αυτί σου, ε. Δηλαδή ακόρντα. Έχω όχι. Μάθει κάποια, αλλά δεν θα σου πω ότι θα έρθω με πιανάκι και, αρχίσεις και, λες, και θα μου, παίζω μου, ζωντανά. Μου, όχι. Το τραγουδάς έτσι και το παίζει κάποιος. Ναι. Μπράβο, κορίτσι. Παίζω εγώ. Λέω, εδώ που είναι, α, αυτό ταιριάζει. Το έχεις το αυτή. Ναι, λοιπόν, ναι. Πάμε σε ένα μικρό break. Θα γυρίσουμε μετά να μου πεις τι άλλο έχεις πέρα από αυτή. Όδια έχεις. Αυτή έχεις, τι άλλο. Είμαστε το βράδυ και είμαι με ένα πάρα πολύ όμορφο κορίτσι, με πάρα πολύ ωραία πόδια, με πάρα πολύ ωραία φωνή, με πάρα πολύ ωραία μάτια, για να δω. Τη Σάγια. Εσύ δεν είσαι? It's me. It's you. Μια χαρά σε βρίσκω. Δεν μου λες, όλο αυτό το χρονικό διάστημα μέσα στις High Five και τώρα, δούλευες καθόλου? Ναι. Δούλευες. Ναι, ναι. Με το που διαλυθήκαμε, κατευθείαν. Ξεκίνησα να δουλεύω σε μπουζουκιά, σε πιο live και... Σε μπουζουκιά. Κάνατε κανένα μπουζουξίδικο τραγούδι, κάνατε τσιφτετέλη, κανένα λαϊκό, τίποτα, το πες ωραία έτσι. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει, δεν με ενδιαφέρουν τόσο πολύ τα λεφτά για να κάνω κάτι τέτοιο. Γιατί κακό είναι, ρε, εσύ το μπουζούκι, ρε. Όχι, απλώς πιστεύω ότι δεν μου πάει. Δεν σου πάει. Δεν μου πάει και έχω άλλα ακούσματα. Δεν σου πάει. Καθόλου. Δηλαδή, τώρα να τραγουδήσω, ας πούμε, κανένα μπουζουκιά, δεν σου πάει. Ναι, εντάξει, δεν μου φάνηκε. Δηλαδή, και το αγαπάω τόσο πολύ αυτό που κάνω και δεν θέλω να κάνω κάτι που δεν ναι, μου αρέσει. Έτσι παρεξηγήθηκες όμως, γιατί λες ότι δεν είχες πρότυπο την Παπαρίζου και πέσανε να σε φάνει άλλη. Γιατί λες θέλω να ακούσω pop και δεν σε αρέσει η Παπαρίζου. Πάρα πολύ και τη σέβομαι. Είναι και πολύ καλή κοπέλα. Αλλά μην τη σέβεσαι, είναι μικρό κορίτσι και αυτή. Δηλαδή, για αυτό που έχει κάνει. Και... Ναι, γιατί εγώ την αγαπάω ότι ναι. Το Λενάκι, αλλά σέβομαι, λέμε συνήθως για. Αλίμον, είναι δυνατό να μην. Αλλά θες να κάνεις άλλη δουλειά. Έχω άλλα ακούσματα. Διαφέρομαι πάρα πολύ από την Έλενα. Έχω άλλα πρότυπα. Και όχι αυτή, ότι αυτή δεν είναι πρότυπο. Δεν τραγουδάει, ναι. Εννοείται πως είναι πρότυπο. Δηλαδή είναι θεά. Και μακάρι και να συνεργαστούμε σε κάποια φάση. Δεν μου λες, το χρώμα σου ήταν ποτέ πρόβλημα? Δεν μπορεί τόσο ωραίο κορίτσι να έχει και πρόβλημα, δηλαδή. Τι, να έρθει ένα καραγκιόη και να μου πει τώρα ότι τη βλέπω τη Σάγια, αλλά ξέρει είναι λίγο σκούρα. Πρέπει να είναι. Τελώς. Λιγάκι, μήπως. Κοίταξε, όσο με έχει βοηθήσει, τόσο με έχει δυσκολέψει σε κάποια φάση. Αυτό είναι αλήθεια. Λιγάκι στη δουλειά. Στη δουλειά, βασικά. Όχι με τους φίλους μου και αυτά και με γνωριμίες. Ποτέ, ποτέ. Αλλά στα μίντια και αυτά και στο τραγούδι και η διαφορετικότητα, αλλά... Η στεναχωριές, η διαφορετικότητα έρχεται η ώρα που παίρνει την εκδίκησή της. Και τώρα είναι η ώρα σου, όπως βλέπω. Ναι, μακάρι, μακάρι. Δηλαδή, άμα δεν είχα αυτό το χρώμα, δεν θα είχα τη φωνή που έχω. Δεν θα είχες κι άλλα πολλά. Τα πόδια που έχει. Άλλα πράγματα που φοράς σακάκι και δεν βλέπω, αλλά τα είδα στο κλαμπ. Πολλά δεν θα είχες. Λοιπόν, σου εύχομαι τα καλύτερα. Σου εύχομαι, γιατί πιστεύω ότι κάπου το θες να πας και καμιά βόλτα προς τα έξω και σε άλλες χώρες. Πώς δεν θέλω, φυσικά. Σου εύχομαι όμως με Έλληνα να είσαι. Εμείς σε βγάλαμε, εμείς σε μεγαλώσαμε, παιδάκι μου. Από 12 ναι. Είσαι εδώ. 12 χρονών. Ναι. 12 χρονών. Δεν μπορεί. Λοιπόν, με έναν Έλληνα και να κάνεις και μια καριέρα όπως τη θες. Θα μου πεις το τραγούδι το άλλο που μου αρέσει. Θα σου πω το In Your Eyes. Σε ευχαριστώ. Thank you.
heavenly lights. Did you think that your eyes would hide your lies? Can you see in my eyes that I'm done with your lies? And I'm leaving your eyes, and that's no lie. I can see in your eyes that you're telling me lies. Did you think that your eyes would hide your lies? Αυτή ήταν η Σάγια. Η Σάγια είναι πύραυλος. Αν τη δείτε και live να τραγουδάει στο μαγαζί που τραγουδάει, θα το καταλάβετε, γιατί έβλεπα όλους με τα μάτια έτσι, να είναι καρφωμένοι και να την κοιτάνε.